κάνοντας μία βόλτα μέσα από τις φιγούρες, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι πολιτισμοί ήρθαν, ποιοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, πώς επηρεάστηκαν οι Έλληνες από όλους αυτούς που ήρθαν. Ανακαλύπτουμε την ταυτότητά μας. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βούλα, διότι ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, μπορεί να το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα. Αυτό ο Καραγκιόζης το έχει από φυσικού του. Συνυπάρχουν πρόσωπα, θρησκείες, πολιτισμοί, χαρακτήρες. Δεν παίζει κανένα ρόλο το τι χρώμα, το τι καταγωγή, το τι θρησκεία ακολουθεί, έχει ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι. Ο Καραγκιόζης ενώνει τους πάντες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που τραβάει τα παιδιά. Γιατί είναι ένας χαρακτήρας που έχει κάνει αυτοκριτική πρώτα-πρώτα. Ποιος μπορεί να είναι χειρότερος από τον Καραγκιόζη στην όψη? Ποιος μπορεί να είναι τόσο πολύ, να έχει τόσο πολλά κουσούρια? Έτσι ο Καραγκιόζης, έχοντας όλα αυτά, κάνει κριτική με εντυμότητα. Λέει, κοιτάξτε πώς είμαι εγώ και τώρα μπορώ να σας κριτικάρω και εσάς. Και να σας πω τα στραβά σας. Γιατί τα έχει δει στον εαυτό του πρώτα. Οπότε, αυτό αντιλαμβάνονται τα παιδιά και αυτό αντιλαμβάνονται και οι ενήλικες που έρχονται στις παραστάσεις. Στον Καραγκιόζη βλέπουμε ότι μπορεί να είναι ο Καραγκιόζης, είναι ο φίλος του Χατζιαβάτση, είναι ο μορφωνιός άλλου είδους, ας πούμε, ένας άνθρωπος με διαφορετικές συνήθειες, είναι ο Διονύσιος, ένας άνθρωπος πάλι με διαφορετικές συνήθειες, είναι ο Βεζίρης, είναι ένας πλούσιος γέρος, ή μια νέα κοπέλα, είναι όλοι αυτοί συνυπάρχουν. Εντυπωσιακό δε είναι το γλωσσικό ιδίωμα. Το γλωσσικό ιδίωμα, όλες οι ντοπιολαλιές, είτε είναι μέσα από τη χώρα, είτε είναι μια προφορά ή ένας τρόπος που έχετε από κάποιο ξένο μέρος, όλα αυτά μπαίνουν και αξιοποιούνται. Θέλω λίγο να μου πεις μερικές φράσεις και να μου δέσεις δικές μας με κάποιες που ήρθαν από κάπου μακριά. Όλα αυτά μπαίνουν και μπλέκονται με μια ισορροπία μέσα στο θέατρο σκιών. Η τουρκική γλώσσα, η οποία έχει πολύ ισχυρή παρουσία στην ελληνική γλώσσα και στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές τουρκικές λέξεις. Οι πασάδες λοιπόν, οι μπέιδες, τα πρόσωπα αυτά θα φέρουν αυτές τις λέξεις και εκφράσεις μέσα στον Περντέ. Ο Σταύρακας θα φέρει τις εκφράσεις και τις λέξεις που έρχονται από το... Την Αργό. Την Αργό του Λιμανιού ή του Υπόκοσμου. Ο Διονύσιος θα φέρει τα Ζακυνθινά. Ο Ρουμελιώτης θα φέρει τα Ρουμελιώτικα. Και όλα αυτά φτιάχνουν μια γλώσσα που λέγεται γλώσσα του Καραγκιόζη. Αυτή τη γλώσσα μαθαίνουν τα παιδιά. Μια εσπεράντο ιδανική.